Πάμε τώρα στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα, Μινά. Θέμη, καλησπέρα. Να δούμε και εικόνες, αλλά να μας πεις γιατί έχουμε το άνοιγμα ενός τμήματος της κεντρικής πλατείας στην Τρίπολη. Ναι, πρόκειται για το γνωστό έργο για το οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές και έχει να κάνει με την ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου, ένα έργο για το οποίο έχει γίνει τόσος λόγος το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δόθηκε ουσιαστικά η πρόσβαση στους πολίτες για ένα τμήμα της πλατείας. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, οι εργασίες συνεχίζονται. Ένα κομμάτι της πλατείας είναι έτοιμο, έχει πλακοστρωθεί όπως βλέπουμε, έχει διαμορφωθεί. Απομένει να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο της επιφάνειας της πλατείας. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν τα έργα και στις στοές οι οποίες υπάρχουν περιμετρικά στην συγκεκριμένη περιοχή. Θέμη, θυμίζω ότι για το έργο της ανάπλασης της πλατείας Αγίου Βασιλείου προσφάτως το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε παράταση μέχρι τις 3 Ιουνίου 2023. Δεν αποκλείεται να δοθεί και μία δεύτερη μικρή παράταση όπως έχει αναφερθεί. Αυτό το οποίο έχει τονιστεί από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής είναι ότι το έργο θα είναι έτοιμο μέσα στο καλοκαίρι και θα παραδοθεί επισήμως στο σύνολό σε όλους τους πολίτες. Μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρουμε αν θα είναι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, πάντως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται να τελειώσει ένα έργο το οποίο θα αλλάξει ριζικά την εικόνα στο κέντρο της Τρίπολης. Και το ευχόμαστε να συμβεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Πάμε στον χώρο της εκπαίδευσης γρήγορα, γιατί εκεί ανακοινώθηκαν οι θέσεις, νομίζω ένας ικανοποιητικός αριθμός για τους νέους φοιτητές. Ναι, 773 φοιτητές περιμένει η Τρίπολη, το νέο ακαδημαϊκό έτος. Ουσιαστικά είναι ο ίδιος αριθμός θέμη με την περσινή χρονιά. Και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό φοιτητών για τα δεδομένα της Τρίπολης και εδώ προκύπτει και ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη στέγη, με τη στέγαση όλων αυτών των φοιτητών και φοιτητριών, διότι από τη μία πλευρά σαφέστατα υπάρχει ζήτημα στην πόλη και αναγκαιότητα για να κατασκευαστούν καινούργιες πολυκατοικίες και διαμερίσματα για τις ανάγκες και της πόλης, των μόνιμων κατοίκων δηλαδή, αλλά και της φοιτητικής κοινότητας. Και από την άλλη θέμη, ένα πανεπιστήμιο το οποίο λειτουργεί από το 2002, δυστυχώς δεν έχει ακόμα μία φοιτητική εστία. Έστω για 100-200 φοιτητές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να καλυφθούν ανάγκες για παιδιά οικογενειών που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πάμε 20 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη του Πανεπιστημίου στην Τρίπολη, η Τρίπολη δεν διαθέτει φοιτητική εστία ούτε για ένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε θέσει και στον Πρίτανη και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Πάμε στην ΚΕΔΙΤ και στις εκκρεμότητες που υπήρχαν. Τι γίνεται τελικά, υλοποιήθηκε η δέσμευση του Δήμου? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την επικαιρότητα της Αρκαδίας τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές, κυρίως με αρνητική χρειά, διότι εργαζόμενοι της πρώην ΚΕΔΙΤ έμεναν απλήρωτοι επί μήνες, αντιμετώπισαν μια πολύ δύσκολη περίοδο και είχαν συσσωρευτεί αρκετοί μισθοί που δεν είχαν λάβει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι θα κλείσει και δει, αλλά δεν θα χάσει κανένας την εργασία του και θα μεταφερθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε νέες δομές όπως είναι ο Κεντρικός Δήμος ή το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αυτό έγινε πραγματικότητα πριν από καιρό. Η τελευταία εκκρεμότητα η οποία υπήρχε είχε να κάνει με την πληρωμή αυτών των δεδουλευμένων που έρχονταν από το παρελθόν. Και η δέσμευση αυτή υλοποιήθηκε πλέον, αφού χθες το απόγευμα οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι
είδαν τα χρήματα τα οποία τους οφείλονται να μπαίνουν στον τραπεζικό του λογαριασμό. Σήμερα είχαν και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο της Τρίπολης, στο νέο Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του ζήτησε συγγνώμη για την όποια καθυστέρηση υπήρξε, στο βαθμό που αναλογεί. Απ' την άλλη όμως επισήμανε ότι όλα αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε, όλα όσα υποσχέθηκε η σημερινή Δημοτική Αρχή, έγιναν στο τέλος πράξη. Και πάμε να κλείσουμε εμείς με δύο θέματα. Το πρώτο, βασικά ένα θέμα, το οποίο σχετίζεται με τις εκδηλώσεις των επομένων ωρών και ημερών. Ναι, για την Μεγάλη Παρασκευή συνήθως στην Τρίπολη είχαμε μια συνάντηση επιταφείων στο κέντρο της πόλης. Κάτι που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ μέχρι την πανδημία. Τώρα, λόγω των έργων που εξελίσσονται στην πλατεία Αγίου Βασιλείου, δεν θα γίνει αυτό, όπως δεν έγινε και πέρυσι. Και η περιφορά του επιταφείου του Μητροπολιτικού Ναού της Τρίπολης θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ της αυριανής ημέρας. Θα καταλήξει στην πλατεία Πετρινού, όπου εκεί θα ψαλούν τα εγκόμια από τις δύο χοροδίες της πόλης, τη χοροδία Τρίπολης και την χοροδία του Ορφέα. Και βέβαια θα συμμετάσχει με πένθυμα εμβατήρια και η φιλαρμονική του Δήμου της Τρίπολης. Το Μεγάλο Σάββατο θα αναβιώσει για πρώτη φορά ένα παλιό έθιμο της πόλης, το πέταγμα της Αρακοστής από τα παράθυρα, όπως λέγεται, ενώ την Κυριακή του Πάσχα θα γίνει ένα μεγάλο γλέτι στην πλατεία Άρεως, όπως συνηθίζεται. Θα υπάρχει ένα αντίστοιχο γλέτι και στην πλατεία Συνοικισμού Κολοκοτρώνη και το βράδυ το κάψιμο του Ιούδα στην πλατεία Φιλικών. Το μόνο ερωτηματικό θέμα είναι να δούμε αν ο καιρός τελικά βοηθήσει προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες αυτές τις εκδηλώσεις και να τις ευχαριστηθεί ο κόσμος. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μινά Αρτόπουλε. Θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Καλή Ανάσταση.